αρχηγοί να τον υποστηρίξουν, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Ας πούμε. Πάρα πολλά, να τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Καλά, αυτός ο αριθμός, το 100, πώς πω, 100 συνένας... Είναι ίσως εν τη σοφία του συνομοθέτες και ο εκάστοτε εύφορος γενικής εκλογής ίσως να το έκανε αυτό για να αντιμετωπίσει το, αυτό που συνέβαινε πολλές φορές στο παρελθόν, της πολλαπλής υποβολής υποψηφιότητων. Ναι. Τώρα... Όποιος ήθελε να κατέβαινε, ναι, χωρίς να έχει κάποιος, έρισμα, θα ανέμενε κάποιος να ενισχυόταν και το ποσό του παραβόλου, αλλά έμεινε στις 2.000 ευρώ. Ελέγχθη στο παρελθόν ότι θα αυξάνεται, δεν αυξήθηκε. Επιστρέφεται σε κάποιους, εάν ξεπεράσουν το 3%. Ναι, υπό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά και το ξεπερνούν το 3% το θέμα. Το λέω αυτό όπως έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων εκλογών, mm-hmm. που πάρα πολλοί έμεναν στο 0,3, 0,4, 0,1. Mm-hmm. Υπάρχει μια σημασία, εν πάση περιπτώσει, και στο ποσό του παραβόλου, mm-hmm. όπως και στον αριθμό των υποστηριχτών, mm-hmm. της κάθε υποψηφιότητας. Mm-hmm. Και βέβαια ο συμβολισμός των προτινόντων, mm-hmm. ή της προτείνουσας κτλ. Παίζει ιδιαίτερο ρόλο, φαντάζομαι. Mm-hmm. Είναι οι συμβολισμοί, είναι οι εντυπώσεις που προκαλούνται, τα μηνύματα που στέλνονται. Ναι. Αυτό που παρατήρησα, Κωστάκη, είναι ότι άλλαξαν και στρατόπεδα κάποιοι, έτσι, σε σχέση με προηγούμενες εκλογές. Υποστήριζαν άλλων υποψήφιων, τώρα μεταπήδησαν σε άλλο στρατόπεδο. Ναι, είναι, και αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα της πολιτικής ζωής. Πάντοτε υπήρχαν οι μετακινήσεις. Στις μέρες μας ίσως να είναι περισσότερες και γίνονται και πιο εύκολα γνωστές οι μετακινήσεις, ειδικά προσώπων πρώτης ή δεύτερης γραμμής σε κομματικές δραστηριότητες. Αντανακλά σε έναν βαθμό, θα έλεγα, και τις μετακινήσεις και την κινητικότητα των ψηφοφόρων που παρατηρούμε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους προτείνοντες και υποστηρίζοντες, ναι, έχει και αυτόν τη σημασία του. Σε μια προεκλογική περίοδο που η μία δήλωση επηρεάζει... Ένα λεπτό να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου... Με συγχωρείς, να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Αριστίδου και να επανελθούμε. Χάρης Αριστίδου, λοιπόν, ο πρώτος που κατέθεσε υποψηφιότητα. Καλημέρα. Κατέρχομαι στις εκλογές εναντίον της ρατσιστικής, διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με λάθος ή σωστό περιεχόμενο. Πιστεύω, τιμώντας τη θυσία του Ευαγόρα Παλικαρίδη και του Γρηγόρη Αυσεντίου, πιστεύω στο κατοχυρωμένο από διεθνείς συμβάσεις ιερό δικαίωμα των γηγενών για αυτοδιάθεση. Κατέρχομαι επίσης στις εκλογές εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών και της διεφθαρμένης αστυνομίας και πολιτικής ηγεσίας η οποία τους προστατεύει. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Χάρης Αριστίδου, ο πρώτος που κατέθεσε την υποψηφιότητά του και έστειλε τα δικά του μηνύματα και κατά της ομοσπονδίας και κατά των εμπόρων ναρκωτικών και κατά της διεφθαρμένης αστυνομίας και της πολιτικής ηγεσίας που την προστατεύει. Λοιπόν, Κωστάκη. Εντάξει, ο κύριος Αριστίδου είπε τις δικές του απόψεις. Λοιπόν. Τέλος πάντων, θα αντέξω τον πειρασμό. Νομίζω ότι χαρακτηρισμοί του είδους της τελευταίας φράσης δεν τιμούν την πολιτική ζωή και των πολιτικών λόγων. Ας προχωρήσουμε όμως με εκεί που έμεινα, σε ό,τι αφορά τους υποστηρίζοντες και προτείνοντες. Έλεγα ότι έχει τη σημασία του, γιατί υποδεικνύει βασικά τονίζει δύο πράγματα. Το πρώτο, την ενότητα και τη συσπήρωση του κομματικού ή κομματικών χώρων που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη.